πρώτα απ' όλα να μας πει αν είναι καλά, γιατί έφαγε λίγο ξύλο. Όχι, είμαι μια χαρά, δεν υπάρχει κάτι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά έρχεσαι και βρίσκω ρυθμό, ήταν ένα πολύ καλό πρώτο τεστ. Βρίσκω ρυθμό, μπορώ να βοηθήσω την ομάδα και ελπίζω σιγά σιγά να μπορώ να φτάσω στο 100%. Είναι πολύ έντονο στα γήπεδα. Νιώθει έτσι μια στεναχώρια μέσα στην ομάδα για αυτό που έγινε με τον Άγιαξ, επειδή μάλλον ο ΠΑΟΚ άξιζε να περάσει. Και τι θα ήθελε να συμβουλεύσει γενικώ όλου με την εμπειρία του, πώς θα ξεπεράσει το σοκ. Φυσικά η ομάδα είναι δυσαρεστημένη, είναι λογικό γιατί ήταν ένας μεγάλος στόχος του κλαμπ να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, να παλέψει τουλάχιστον ακόμα, για ακόμα δύο παιχνίδια. Αλλά είμαστε επαγγελματίες και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και ξέρουμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, αλλιώς σε ξεπερνάνε οι καταστάσεις. Εμείς το μόνο που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έρχονται δύο πολύ δυνατά παιχνίδια με την Δυναμό Τυφλίδας. Θέλουμε όλοι πάρα πολύ να είμαστε στο μήλος του Europa League και φυσικά δουλεύουμε αυτή τη στιγμή γι' αυτό και για την έναρξη του πρωταθλήματος. Αισθάνεται έτοιμος για τα παιχνίδια που έρχονται με την Δυναμό Τυφλίδας? Σίγουρα. Ήδη είμαι σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Κάθε μέρα βρίσκω όλο και καλύτερα τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι αν όχι στο πρώτο, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και στο δεύτερο παιχνίδι θα είμαι στο 100%. Τι θα περιμένουμε όπως λέει η ομάδα, τι έχει να της δώσει? Ο πρώτος στόχος σαν αμυντικός είναι φυσικά να βοηθήσω την ομάδα να μην δεχτεί γκολ. Αν καταφέρουμε και δεχτούμε όσο λιγότερα γκολ γίνεται, σημαίνει ότι θα έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Από εκεί και πέρα οι στόχοι είναι συλλογικοί. Φυσικά πρώτος στόχος είναι να μπορέσω μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες να κερδίσουμε έναν τίτλο στο τέλος της χρονιάς. Ήταν λίγο άτυχος από την άποψη ότι το πρώτο παιχνίδι ήταν χωρίς κόσμο. Βέβαια ήταν νομίζω θεατής το προηγούμενο με τον Άγιαξ. Μια άποψη και αν αντιμονή για τη στιγμή που θα παίξει μπροστά στο κοινό αυτό. Πράγματι ήμουν στο παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Εξέδρα και εντάξει, αυτό, ήταν, αυτό που είδα ήταν απίστευτο. Έχω παίξει και έχω δει πολύ δυνατές ατμόσφαιρες σε πολύ δυνατά γήπεδα, αλλά αυτό ήταν κάτι στο οποίο ήταν πρώτη φορά που είδα κάτι τέτοιο. Εννοείται ότι αν ο κόσμος γεμίζει το γήπεδο και μας στηρίζει έτσι σε κάθε παιχνίδι, νομίζω ότι θα καταφέρουμε να κερδίσουμε πιο πολλά παιχνίδια από ότι αν το γήπεδο θα ήταν άδειο. Επειδή πέρασε και ένας συμπατριώτης του, τον Γκάρι Ροντρίγκες, πόσο σημαντικό να έχει έναν άνθρωπο που τον ξέρει καλά εδώ στην ομάδα? Φυσικά είναι πολύ σημαντικό γιατί έχεις έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλάς πολύ πιο άμεσα. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να προσαρμοστώ πολύ γρήγορα. Να μου είπε πράγματα για την ομάδα, δηλαδή μικρές καθημερινές λεπτομέρειες οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτός, όπως παιδιά όπως ο Ζάρε, ο Τζαλμά, ο Λεωνάρντο που μιλάνε πορτογαλικά, είναι πολύ πιο εύκολο να συνεννοηθείς και να προσαρμοστείς πιο γρήγορα με αυτόν τον τρόπο.